Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, με τίτλο «Η πειραματική ανάλυση διαρκασιών ψυχοπαθολογίας, επαναληπτικός έλεγχος». Το πρώτο θέμα έχει σχέση με τη μελέτη των συμπεριφορών ελέγχου σχετικά με την ορθότητα των πράξεων και σχέση τους με την κοινωνική τιμωρία. Και θα μας το παρουσιάσει ο κύριος Λαδάς Χαράλαμπος. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Λαδάς Χαράλαμπος, είμαι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και του Εργαστηρίου Ανάλυσης Συμπεριφοράς του κ. Ρόμπερτ Μέλλον. Η έρευνα που θα σας παρουσιάσω σήμερα έχει τίτλο «Η τελειομανία και η σχέση με την κοινωνική τιμωρία» και διεξήχθη στο Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον καθηγητή ψυχολογίας Ρόμπερτ Μέλλον. Είναι μεγάλη μου τιμή και εμένα να παρουσιάσω σε αυτό το συνέδριο. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Η τελειομανία στο DSM-5, στην νεότερη έκδοση του διαγνωστικού εγχειριδίου των ψυχικών διαταραχών, ορίζεται ως ένας πολυδιάστατος τύπος προσωπικότητας που σχετίζεται με κοινωνικές, ψυχολογικές και σχετιζόμενες με την επίδοση δυσκολίες, καθώς και με την επιδίωξη του τέλειου αποτελέσματος. Αν και δεν αποτελεί διακριτή διαταραχή από μόνη της, συνήθως σχετίζεται με ένα σύνολο ψυχοπαθολογιών, όπως οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και η κατάθλιψη. Χαρακτηριστικές συμπεριφορές που σχετίζονται συνήθως με την τελειομανία είναι η θέσπιση υψηλών στόχων, η αβεβαιότητα, ο αυξημένος έλεγχος συμπεριφοράς, η επιθυμία για ακρίβεια και οργάνωση, η ανησυχία για λάθη και οι επικριτικές αξιολογήσεις προς τον εαυτό. Στη βιβλιογραφία συχνά τα αυξημένα επίπεδα ελέγχου, η αβεβαιότητα, η ανησυχία για τα λάθη αποδίδονται στην τελειομανία του ατόμου. Ωστόσο, με βάση την πειραματική ανάλυση συμπεριφοράς, η τελειομανία, όπως και άλλοι όροι ψυχοπαθολογίας, είναι ένας περιγραφικός όρος, με την έννοια ότι αναφέρεται σε ένα σύνολο σκέψεων, συναισθημάτων και δημόσια παρατηρήσιμων συμπεριφορών που καθίστανται ενοχλητικά για το άτομο και το περιβάλλον του. Έτσι, ένας τέτοιος όρος δεν μπορεί να παρέχει εξήγηση της συμπεριφοράς, αλλά απαιτεί εξήγηση. Αυτό με την έννοια ότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε τα αίτια της προέλευσης της συμπεριφοράς σε μια άλλη συμπεριφορά, καθώς είναι εξαρτημένες οι δύο συμπεριφορές, αλλά μόνο στην αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του. Η απόδοση μιας συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος, σε κάτι που δεν παρατηρείται άμεσα στο περιβάλλον, όπως η τελειομανία, αποτελεί παράδειγμα ουσιαστικοποίησης. Μια άλλη βασική παραδοχή της ανάλυσης συμπεριφοράς είναι ότι όλες οι συμπεριφορές του ατόμου είναι φυσιολογικές, που εκδηλώνει τα άτομα είναι φυσιολογικές, με την έννοια ότι προκύπτουν μέσα από το ιστορικό αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον του και βοηθούν το άτομο να προσαρμοστεί σε εκάστοτε συνθήκες. Με βάση τα παραπάνω, στη συγκεκριμένη έρευνα θεωρούμε ότι σε καταστάσεις στις οποίες η συμπεριφορά του ατόμου ενισχύεται μόνο υπό πλήρη επιτυχία, μόνο όταν κρίνεται τόσο απόλυτα επιτυχημένη ή σωστή, ενώ όλες οι προσπάθειες που δεν είναι τέλειες τιμωρούνται ή οδηγούν σε απειλές τιμωρίας, τότε η συχνότητα εκδήλωσης δράσεων που αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχημένων αποτελεσμάτων και μειώνουν τερματίζουν τα λάθη, θα αυξηθεί. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι και ο έλεγχος, καθώς κατόπιν αυτού συνήθως επιτυχάνουμε καλές επιδόσεις. Και ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ένα μαθητή ο οποίος έχει σε λίγες μέρες θα εξεταστεί για ένα διαγώνισμα. Αυτός ο μαθητής έχει περισσότερες πιθανότητες να γράψει καλά αν διαβάσει λεπτομερώς την ύλη για αρκετή ώρα και λιγότερες άμα κάνει ένα πρόχειρο διάβασμα. Η ενδεχόμενη επίτευξη της καλής επίδοσης και των ευχάριστων ερεθισμάτων του επένου και της αποδοχής από τους γονείς και τους δασκάλους συμβάλλει στην αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης
των δράσεων ελέγχου, καθώς μέσα από αυτές τερματίζονται τα δυσάρεστα ρεθίσματα του λάθους και παράγονται ενισχυτικές συνέπειες. Γενικότερα, ο έλεγχος συχνά οδηγεί στον τερματισμό των λαθών, ο οποίος προκαλεί ανακούφιση στο άτομο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης ελεκτικών δράσεων σε παρόμοια πλαίσια στο μέλλον. Όπως προαναφέραμε, οι συμπεριφορές που εκδηλώνουν τα άτομα προκύπτουν από το ιστορικό αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον και τα βοηθούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε συνθήκες. Πριν περάσουμε στις ερευνητικές υποθέσεις, ας φανταστούμε ότι, όπως είπαμε πριν, ότι ο έλεγχος περισσότερες στην καθημερινή μας ζωή συνήθως τερματίζει τις απειλές του λάθους και οδηγεί σε καλές επιδόσεις. Ωστόσο, ενδέχεται κάποιος που ελέγχει λιγότερο η συμπεριφορά του να οδηγεί σε ενισχυτικές συνέπειες. Όπως, για παράδειγμα, ο ίδιος μαθητής που φανταστήκατε πριν, μπορεί σε ένα τεστ να κάνει πρόχειρο διάβασμα, αλλά ενδέχεται να γράψει καλά αν η ύλη που θα πέσει, το θέμα που θα πέσει στο διαγώνισμα, τυχαίνει να το θυμάται από την παράδοση. Ωστόσο, τι θα γίνει αν στην έρευνα, ας πούμε, αν σε κάποια συνθήκη, η καλή επίδοση επιτυχάνεται μόνο κατόπιν συμπεριφορών ελέγχου. Έτσι, οδηγηθήκαμε στις υποθέσεις έρευνας και είπαμε ότι αν σε μία πειραματική συνθήκη μόνο αυξημένος έλεγχος οδηγεί σε καλές επιδόσεις, τόσο στους τελειομανείς όσο και στους μη τελειομανείς, με βάση την κλίμακα αυτοαναφοράς για την τελειομανία του FMPS, θα αυξηθούν τα επίπεδα ελέγχου. Από την άλλη, αν σε μία διαφορετική πειραματική συνθήκη τα μεγάλα επίπεδα ελέγχου δεν οδηγούν τα άτομα σε καλές επιδόσεις, σε αντίθεση με το μειωμένο έλεγχο, υποθέτουμε ότι τόσο στους τελειομανείς όσο και στους μη τελειομανείς, πάντα με βάση την κλίμακα αυτοαναφοράς, θα μειωθούν τα επίπεδα ελέγχου. Ας παρουσιάσουμε λοιπόν τη μέθοδο της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία βασίστηκε σε ένα πείραμα. Το δείγμα μας αποτελούνταν από 27 συμμετέχοντες, άντρες και γυναίκες, κυρίως φοιτητές του Παντίου Πανεπιστημίου, με μέσο όρο ηλικία στα 21 έτη. Πριν την έναρξη της πειραματικής δοκιμασίας, τα υποκείμενα καλούνται να συμπληρώσουν μια σειρά από κλίμακες αυτοαναφοράς σχετικά με την τελειομανία, τον ειδοψυχαναγκασμό, την τάση υιοθέτηση αντιλήψεων ταύτιση σκέψη πράξη, καθώ και το ιστορικού τιμωρία. Μετά από αυτή τη διαδικασία, ξεκινούσε η πειραματική δοκιμασία. Την πειραματική δοκιμασία αποτελούσε ένα παιχνίδι αντιστοίχηση σχημάτων ω προ το μέγεθο που διεξαγόταν σε υπολογιστή μέσα σε ηχομονωμένο θάλαμο στο εργαστήριο ανάλυση συμπεριφορά. Η ανεξάρτητη μεταβλητή στο συγκεκριμένο πείραμα ήταν η διαφορική ενίσχυση του ελέγχου, τα δύο επίπεδα της οποίας θα αναλυθούν παρακάτω, και η εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε ως ηλεκτρικές δράσεις και ήταν η μέτρηση του μέσου όρου των πατημάτων του πλήκτρου space, το οποίο επέτρεπε την επανάληψη προβολής του αρχικού σχήματος, καθώς και του δεξιού και αριστερού βέλους του πληκτρολογίου. Με τα βέλη, το άτομο είχε τη δυνατότητα να αυξομοιώνει το μέγεθος του σχήματος προς διαμόρφωση. Εδώ δίνουμε μια εντύπωση του πειράματος, το πώς βίωναν τα υποκείμενα την πειραματική διαδικασία. Σε μια αρχική φάση, στην οθόνη του υπολογιστή παρουσιαζόταν το αρχικό σχήμα ή το ερέθισμα δείγμα, όπως το λέμε στην ανάλυση περιφοράς. Και το άτομο είχε τη δυνατότητα να το εξετάσει όσο χρόνο ήθελε. Μόλις εξέταζε το άτομο το συγκεκριμένο σχήμα, μπορούσε να μεταβεί στην επόμενη σε μια άλλη οθόνη στον υπολογιστή, όπου παρουσιαζόταν το ίδιο σχήμα, το οποίο το ονομάζουμε ρεύμα επιλογή στην ανάλυση συμπεριφοράς, και μπορούσε να αυξήσει ή να μειώσει το μέγεθος του σχήματος όσες φορές ήθελε, καθώς και να προβάλλει ξανά το αρχικό σχήμα. Και αυτό, με αυτόν τον τρόπο εξετάστηκαν οι συμπεριφορές ελέγχου των ατόμων στο πείραμα.
Όταν το άτομο ήταν έτοιμο να δώσει την τελική του απάντηση σχετικά με το μέγεθος του σχήματος, μπορούσε να πατήσει, να πάει στην επόμενη προσπάθεια πατώντας το πλήκτρο Enter. Όταν η απάντηση του ατόμου αξιολογούνταν ως σωστή, παρεχόταν στο άτομο το αντίστοιχο feedback και συνοδευόταν από έναν ευχάριστο ήχο, ο οποίος για κάποιο λόγο δεν παίζει, ενώ προβλεπόταν να παίξει συγκεκριμένο. Ένα γκλιν-γκλιν, να φανταστείτε, κάτι ενισχυτικό, κάτι θετικό. Όταν η απάντηση αξιολογούνταν ως λανθασμένη, το feedback που παρεχόταν στα υποκείμενα ήταν το ακόλουθο, αυτό εδώ που βλέπετε. Και ο κύριος Μέλλον έδωσε πολύ καλό παράδειγμα του πώς ήταν ο ήχος. Λοιπόν, το πείραμα περιλαμβάνει τρεις φάσεις, οι οποίες εμφανίζονται με δύο διαφορετικές σειρές. Στη μία σειρά συμπεριλήφθηκαν 12 άτομα και στην άλλη 15. Τα υποκείμενα τοποθετούνταν είτε στη μία είτε στην άλλη σειρά με σκοπό ο μέσος όρος και η τυπική απόκληση της σκορ τηλεμανίας, όπως προέκυπταν από την κλίμακα τηλεμανίας, όπως αναφέραμε και πριν, το FMPS, να διατηρείται σε παρόμοια επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο περιοριζόταν η πιθανότητα οποιασδήποτε διαφοροποίηση στα αποτελέσματα να οφείλονται στη μεταβλητότητα του επίπεδου τηλεμανίας των ατόμων. Τώρα να δούμε πώς γινόταν η αξιολόγηση της απάντησης ανά φάση. Στη βασική φάση, η αξιολόγηση της απάντησης γινόταν με βάση την αντιστοιχία των σχημάτων ως προς το μέγεθος, δηλαδή με βάση καθαρά την επίδοση του ατόμου. Αν υπήρχε αντιστοιχία, η απάντηση αξιολογούνταν ως σωστή, ενώ όταν δεν υπήρχε, ως λανθασμένη. Στις δύο επόμενες φάσεις εγχειρηματοποιείται η ανεξάρτητη μας μεταβλητή, δηλαδή η διαφορική ενίσχυση του ελέγχου. Στη φάση όπου ενισχυόταν ο έλεγχος, η αξιολόγηση της απάντησης γινόταν με βάση τον έλεγχο της συμπεριφοράς πριν την τελική απάντηση του ατόμου, δηλαδή πριν την πληκτρολόγηση του πλήκτρου Enter. Όταν ο έλεγχος ήταν πάνω από το μέσο όρο ελέγχου των προηγούμενων προσπαθειών, η απάντηση αξιολογούνταν ως σωστή, ενώ όταν ήταν κάτω από το μέσο όρο των προηγούμενων προσπαθειών, ως λανθασμένη. Στη φάση ενίσχυσης του μη ελέγχου γινόταν το αντίστροφο, δηλαδή η προσπάθεια του ατόμου να αξιολογούνταν ως σωστή πάλι με βάση τον έλεγχο της συμπεριφοράς και όχι την επίδοση του ατόμου, αλλά πλέον ο έλεγχος κάτω από το μέσο όρο ελέγχου των προηγούμενων προσπαθειών θεωρούνταν σωστή απάντηση, ενώ ο έλεγχος πάνω από το μέσο όρο ελέγχου των προηγούμενων προσπαθειών θεωρούνταν λαθασμένη απάντηση. Στη δεύτερη σειρά φάσεων, η διαδικασία ήταν πανομοιότυπη με την πρώτη σειρά, με τη διαφορά ότι η δεύτερη και η τρίτη φάση αντιστρέφονταν. Και αυτό έγινε για να διερευνήσουμε κάποια πιθανή επίδραση σειράς. Καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος, ο σκοπός των υποκειμένων παρουσιαζόταν η αντιστοίχηση των σχημάτων ως προς το μέγεθος. Παρόλο που στη δεύτερη και τρίτη φάση, αυτό που έπαιζε ρόλο για την αξιολόγηση της απάντησης ως σωστή δεν ήταν η επίδοση του ατόμου καθαρά, δηλαδή το πώς αντιστοιχούσε το σχήμα που διαμόρφωσαν με το αρχικό σχήμα, αλλά ο έλεγχος της συμπεριφοράς, το πόσο έλεγξε δηλαδή την απάντησή τους πριν απαντήσουν. Σε κάθε φάση παρουσιάζονται στο υποκείμενο τουλάχιστον 30 και το πολύ 60 διαφορετικά σχήματα, με τυχαία σειρά. Εδώ είναι τα γενικά αποτελέσματα της έρευνάς μας. Σε αυτό εδώ την οθόνη βλέπουμε το μέσο όρο των ελεκτικών δράσεων για τα υποκείμενα της πρώτης σειράς ανά φάση. Εδώ, στον οριζόντιο άξονα, ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τα υποκείμενα που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη σειρά φάσεων και ο κάθε τους άξονας αντιπροσωπεύει το μέσο όρο των ελεκτικών δράσεων για τη βασική φάση με το μπλε, για τη φάση ενίσχυσης του ελέγχου με το πορτοκαλί και για τη φάση ενίσχυσης του ελέγχου με το γκρι. Σε αυτό το πίνακα φαίνεται ότι ανεξάρτητα από το πόσο έλεξαν τα άτομα στη βασική φάση, δηλαδή είτε έλεξαν πολύ είτε λίγο, οι ελεγκτικές δράσεις που εκδηλώθηκαν ήταν περισσότερες στη φάση ενίσχυσης του ελέγχου σε σχέση με την προηγούμενη φάση για τα περισσότερα υποκείμενα. Ενώ όταν
Όπως φαίνεται και εδώ πέρα, στα περισσότερα, στο πορτοκαλί, στα περισσότερα, για τα περισσότερα άτομα, έχει αυξηθεί ο έλεγχος. Ενώ όταν περνούσαν στην επόμενη φάση, στην φάση ενίσχυσης του μη ελέγχου, τα περισσότερα υποκείμενα, πάλι ανεξάρτητα από το πόσο έλεγχαν γενικά στην πειραματική δοκιμασία, στα περισσότερα υποκείμενα μειώθηκε ο έλεγχος. Όπως φαίνεται, στην κρίση στήλη. Ας δούμε τώρα τα αποτελέσματα για τη δεύτερη σειρά αναφάση. Εδώ πάλι βλέπουμε ότι ανεξάρτητα από το επίπεδο ελέγχου των ατόμων στη βασική φάση, στα περισσότερα υποκείμενα μειώθηκαν τα επίπεδα ελέγχου, όπως δείχνει η γκρι στήλη. Δεν συμβαίνει σε όλα, γιατί το πείραμα περιλάμβανε και τιμωρία μέσα, οπότε είναι απρόβλεπτη η συμπεριφορά των ατόμων. Καθώς μπορεί να ενισχύεται από άλλες συνέπειες και που να είναι πιο ενισχύτες από την τιμωρία που δέχεται. Και πάει κόντρα με το ιστορικό των ατόμων που συμπληρώσει και ο κ. Μέλλον. Πάντως, στα περισσότερα φαίνεται ότι μειώθηκε ο έλεγχος σε σχέση με τη βασική φάση. Ενώ όταν τα άτομα πέρασαν στην τρίτη φάση, όπου η σωστή απάντηση προέκυπτε κατόπιν αυξημένου ελέγχου της περιφοράς σε σχέση με την προηγούμενη φάση, για τα περισσότερα υποκείμενα, τα περισσότερα υποκείμενα εκδηλώθηκαν περισσότερες ελεγκτικές δράσεις με την προηγούμενη φάση. Για τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων, των γενικών αποτελεσμάτων, σχετικά με τον έλεγχο και το πόσο μεταβλήθηκαν οι ελεγκτικές δράσεις από τη μία φάση στην άλλη, εφαρμόστηκε τεστ για εξαρτημένα δείγματα, τα οποία έδειξαν ότι στη φάση ενίσχυσης του ελέγχου η εκδήλωση ελεγκτικών δράσεων αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά σε σχέση με τη βασική φάση. Ενώ στη φάση ενίσχυσης του μη ελέγχου η εκδήλωση ελεγκτικών δράσεων μειώθηκε στατιστικά σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη φάση. Στη δεύτερη σειρά φάσεων, στη φάση ενίσχυσης του μη ελέγχου η εκδήλωση ελεγκτικών δράσεων μειώθηκε στατιστικά σημαντικά σε σχέση με τη βασική φάση. Ενώ στη φάση ενίσχυσης του ελέγχου η εκδήλωση ελεγκτικών δράσεων αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη φάση, αλλά τα αποτέλεσματα δεν ήταν στατιστικά αξιόπιστα. Ωστόσο, εμάς, λόγω του ότι η συγκεκριμένη έρευνα ανήκει στον χώρο της πραγματικής ανάλυσης συμπεριφοράς, μας αξιολογούμε τα αποτελέσματά μας περισσότερο με βάση την εκτεταμένη ατομική ανάλυση της συμπεριφοράς. Και σε αυτή θα βασιστούμε περισσότερο. Σε αυτό το γράφημα, αυτό εδώ είναι το αναλυτικό γράφημα των ελεγκτικών συμπεριφορών του ατόμου για την πρώτη σειρά φάσεων, ενός ατόμου, για την πρώτη σειρά φάσεων. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τις απαντήσεις του ατόμου σχετικά με το μέγεθος των στοιχημάτων και ο κάθετος τις ελεγκτικές δράσεις που προηγήθηκαν της κάθε απάντησης του ατόμου. Η πράσινη γραμμή, αυτή εδώ, αντιπροσωπεύει τον τρέχον μέσο όρο των ελεγκτικών δράσεων του ατόμου, ενώ η μπλε αποτελεί το κριτήριο με βάση το οποίο η απάντησή του αξιολογείται ως σωστή ή ως λανθασμένη, ανάλογα με το επίπεδο του ελέγχου. Στη φάση ενίσχυσης του ελέγχου, η απάντηση θεωρείται σωστή όταν προκύπτει κατόπιν ελέγχου πάνω από το κριτήριο, ενώ στη φάση ενίσχυσης του μη ελέγχου, όταν προκύπτει μετά από έλεγχο κάτω από το κριτήριο. Όπως φαίνεται και εδώ, το κριτήριο ελέγχου εμφανίζεται από την αρχή της δεύτερης φάσης μέχρι και το τέλος της πειραματικής διαδικασίας, επειδή στη βασική φάση η απάντηση αξιολογείται με βάση την αντιστοιχία προς το μέγεθος και όχι με βάση τον έλεγχο. Πρέπει να γίνει και μια διευκρίνηση εδώ ότι το κριτήριο ελέγχου προκύπτει από το μέσο όρο των ελεγκτικών δράσεων όλων των προηγούμενων προσπαθειών του ατόμου, δηλαδή από το μέσο όρο του πατημάτων του πλήκτρου Space, όπου επέτρεπε την προβολή του αρχικού σχήματος, καθώς και του δεξιού και αριστερού βέλους του στον υπολογιστή, όπου επέτρεπαν την αυξομοίωση του μεγέθους προς διαμόρφωση.
Επίσης, το κριτήριο αναπροσαρμόζεται μετά από κάθε απάντηση του υποκειμένου, ανάλογα με το αν εκδηλώθηκαν ελεκτικές δράσεις πάνω ή κάτω από το μέσο όρο. Στη βασική φάση, η συμπεριφορά ενισχύεται ή τιμωρείται καθαρά με βάση την επίδοση. Δηλαδή, και εδώ φαίνεται ότι έχει απαντήσει σωστά, παρόλο που έχει ελέγξει λιγότερο, και εδώ λανθασμένα, παρόλο που έχει ελέγξει περισσότερο. Και ο μέσος όρος ελέγχου που διαμορφώνεται μέχρι τις τέλειες φάσεις μας δίνει μια εντύπωση του τρόπου με τον οποίο εκδηλώνεται ο έλεγχος λόγω του ιστορικού αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του, τόσο εντός όσο και εκτός του πειραματικού πλαισίου, καθώς και το κατά πόσο ο έλεγχος αποτελεί μια συμπεριφορά του ατόμου που οδηγεί συνήθως σε καλές επιδόσεις και στην αποφυγή των λαθών. Λοιπόν, στη φάση ανοίξης του ελέγχου, δηλαδή σε αυτή τη φάση, οι τελικές απαντήσεις του υποκειμένου δίνονταν κατόπιν αυξημένου ελέγχου σε σχέση με τη βασική φάση, όπως παρατηρείται και από την αύξουσα κλίση του κριτηρίου, της μπλε γραμμής, δηλαδή του κριτηρίου ενίσχυσης. Εδώ ο ίδιος ο έλεγχος και όχι η επίδοση ενισχύεται ή τιμωρείται, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Οι ελεγκτικές δράσεις σταδιακά αυξάνονταν όλο και περισσότερο μέχρι το τέλος της φάσης. Εδώ το κριτήριο είναι πολύ, έχει μεγαλύτερη κλίση προς τα πάνω σε σχέση με την αρχή της φάσης. Καθώς μέσα από αυτές το άτομο πληροφορούνταν ότι απάντησε σωστά. Να υπενθυμίσουμε ότι τα υποκείμενα καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος γνώριζαν ότι ο σκοπός της δοκιμασίας ήταν η αντιστοίχηση των σημάτων προς το μέγεθος. Και στην επόμενη φάση, δηλαδή σε αυτή εδώ τη φάση, τα επίπεδα ελέγχου παρέμειναν αρχικά υψηλά και μάλιστα στη μέση περίπου της φάσης έφτασαν ακόμα και πάρα πολύ ψηλά, όπως βλέπετε εδώ, τις 70 ελεγκτικές δράσεις. Εδώ παρατηρούμε έκρηξη δράσεων κατόπιν εξάλληψης ενίσχυσης, δηλαδή εκδηλώθηκαν πολύ ψηλά επίπεδα ελέγχου πριν τις απαντήσεις σχετικά με το μέγεθος των σχημάτων, διότι αυτός ο τρόπος ήταν αποτελεσματικός μέχρι πρότινος για την επίτευξη σωστών απαντήσεων. Ωστόσο, η εξάλληψη ενίσχυσης είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ελέγχου, όπως φαίνεται από τη μέση της φάσης και ύστερα, μέχρι το τέλος της πραγματικής δοκιμασίας. Όταν οι απαντήσεις που προέκυπταν μέσα από μειωμένο έλεγχο της συμπεριφοράς, όταν αυτές οι απαντήσεις με το ομοιωμένο έλεγχο οδηγούσε σε σωστές απαντήσεις, τότε μακροπρόθεσμα μειώθηκαν αρκετά τα επίπεδα ελέγχου. Και αυτό το αποδεικνύει η φθήνουσα κλίση της μπλε γραμμής. Τώρα θα δούμε το αναλυτικό γράφημα των ελεγκτικών συμπεριφορών ενός ατόμου που συμμετείχε στη δεύτερη σειρά φάσεων. Εδώ παρουσιάζεται. Όχι, μισό λεπτάκι. Ας ξεκινήσουμε κατευθείαν με τη δεύτερη φάση, όπου οι απαντήσεις ανισχύονταν όταν προέκυπταν κατόπιν μειωμένου ελέγχου. Η συμπεριφορά του ατόμου φαίνεται να προσαρμόστηκε στις συνθήκες του πειράματος, καθώς οι ελεγκτικές δράσεις μειώθηκαν μέχρι το τέλος της φάσης ενίσχυσης του μη ελέγχου. Καθώς με αυτόν τον τρόπο παράγονταν περισσότερο ενισχυτικές συνέπειες. Σωστές απαντήσεις. Όταν το υποκείμενο πέρασε στην επόμενη φάση, στην οποία οι σωστές απαντήσεις λαμβάνονταν αυτές που προέκυπταν μετά από έλεγχο πάνω από το κριτήριο, σταδιακά αυξήθηκε ο αριθμός αρχικά αυξήθηκε ο αριθμός των προσπαθειών που προέκυπταν κατόπιν μειωμένου ελέγχου από το άτομο, όπως φαίνεται από τη μείωση, τη φθήνουσα κλίση της μπλε γραμμής, δηλαδή του κριτηρίου ενίσχυσης, στην αρχή της φάσης. Και μάλιστα, το άτομο απαντούσε πολύ γρήγορα σε κάποιες προσπάθειες, σχετικά με το μέγεθος του σχήματος, όπως εδώ που δεν έκανε σχεδόν ούτε μία ελεγκτική συμπεριφορά. Ωστόσο, από αυτό το σημείο και έπειτα, όπως φαίνεται από το γράφημα,
κριτήριο ενίσχυσης αυξάνεται, διότι το άτομο προσαρμόστηκε στις συνθήκες και άρχισε να ελέγχει περισσότερο, διότι με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνονταν πιο συχνά σωστές απαντήσεις και τερματίζονταν τα λάθη. Ας πάμε τώρα στη συζήτηση των αποτελεσμάτων. Όπως είδαμε, όταν ενισχύονταν οι συμπεριφορές ελέγχου κάτω από το μέσο όρο των προηγούμενων προσπαθειών, τόσο στους τελειομανείς όσο και στους μη τελειομανείς, με βάση το FMBS πάντα, μειώθηκε είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα η συχνότητα ελέγχου, καθώς οι σωστές απαντήσεις προέκυπταν συχνότερα κατόπιν μειωμένου ελέγχου. Έτσι, στη φάση ενίσχυσης των απαντήσεων που προκύπτουν κατόπιν μειωμένου ελέγχου, ο αυξημένος έλεγχος οδηγούσε πιο συχνά στην αποφυγή των λαθών. Ο τερματισμός των λαθών μέσα από τον αυξημένο έλεγχο προκαλεί ανακούφιση στο άτομο και έτσι τα ερεθίσματα του ελέγχου αποκτούν θετικά ενισχυτική δύναμη και γίνονται σήματα ασφαλείας. Όταν άλλαζε το κριτήριο και όταν οι συμπεριφορές των ελέγχου ενισχύονταν κάτω από το μέσο όρο του... Όταν ενισχύονταν οι συμπεριφορές ελέγχου κάτω από το μέσο όρο των προηγούμενων προσπαθειών, τόσο στους τελειομανείς όσο και στους μη τελειομανείς, μειώθηκε είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα η συχνότητα ελέγχου, καθώς οι σωστές απαντήσεις προέκυπταν συχνότερα κάτω από μειωμένο ελέγχου. Σε αυτή τη συνθήκη, ο αυξημένος έλεγχος είχε ως αποτέλεσμα τη συχνή παραγωγή των λαθών. Δηλαδή, μια συμπεριφορά που συνήθως τερματίζει τα λάθη, τώρα οδηγεί στην παραγωγή περισσότερων λαθών. Τα λάθη που συμβαίνουν λόγω του αυξημένου ελέγχου προκαλούν δυσάρεστες αντιδράσεις στο άτομο και έτσι τα ερεθίσματα του ελέγχου αποκτούν αρνητικά ενισχυτική δύναμη και χρήζουν τερματισμού. Και γι' αυτό τα ονομάζουμε προεδρικτικά σήματα. Στην παρούσα έρευνα, όλα τα υποκείμενα προσαρμόζονταν αργά ή γρήγορα στις πραγματικές συνθήκες και συμπεριφέρονταν είτε μακροπρόθεσμα είτε βραχυπρόθεσμα με τρόπο που μείωνε σε σημαντικό βαθμό τα λάθη. Τα αποτελέσματα συγκεκριμένης έρευνας συμφωνούν με την άποψη της συμπεριφοριστικής προσέγγισης, η οποία υποστηρίζει ότι οι αιτίες όλων των συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χαρακτηρίζονται ως ψυχοπαθολογικές, βρίσκονται στο ιστορικό αλληλεπίδραση του οργανισμού με το περιβάλλον. Έτσι, όταν ο έλεγχος δεν οδηγούσε σε σωστά αποτελέσματα, η συχνότητα εκδήλωση ελεκτικών δράσεων μειώθηκε, ενώ όταν συνέβαλε στην αποφυγή των λαθών, οι ελεκτικές δράσεις εκδηλώνονταν συχνότερα. Ίσως τα άτομα που έλεγχαν λίγο στη βασική φάση συνέχισαν να εκδηλώνονται συχνά λίγες ελεκτικές δράσεις στη φάση ενίσχυσης του ελέγχου, πιθανόν διότι από το ιστορικό αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον έχουν μάθει να ανέχονται τα λάθη ή διότι τα λάθη δεν αποτελούν τόσο αποτρεπτικά ερεθίσματα. Όπως για τη συμπεριφορά ατόμων που εκδηλώνουν πολλές ελεκτικές δράσεις, για παράδειγμα. Για τη συμπεριφορά αυτών των ατόμων, τα λάθη αποτελούν ίσως ένα πλαίσιο που προξενεί την εκδήλωση άλλων δράσεων που πιθανόν θα είναι επιτυχημένες, όπως η σκέψη, για παράδειγμα, την επόμενη φορά θα το κάνω σωστά, δεν με πειράζει, ας πούμε. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, οι ελεκτικές δράσεις αυξήθηκαν καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνονταν συχνότερα οι σωστές απαντήσεις. Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι στην καθημερινότητα η συμπεριφορά των τελειομανών διαφοροποιείται σε σχέση με τη συμπεριφορά των υπόλοιπων ατόμων όσον αφορά τον έλεγχο. Πιθανόν διότι για τους πρώτους τα λάθη αποτελούν πιο ενοχλητικά ερεθίσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν συσχετιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό με τιμωρητικές συνέπειες και έτσι οι συμπεριφορές ελέγχου συμβάλλουν στην αποφυγή τους. Όταν όμως ακόμα και οι προσπάθειες που προκύπτουν κατόπιν λιγότερο κόπου και κούρασης ενισχύονται θετικά, τότε ο υπερβολικός έλεγχος της συμπεριφοράς ενδέχεται να μειωθεί, καθώς τα λάθη και οι μικρές θέλεις δεν παράγουν τιμωρητικές συνέπειες.
Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα ανοίγει ο δρόμος για τη διερεύνηση της επίδρασης της διαφορικής ενίσχυσης σε άλλες συμπεριφορές που σχετίζονται με την τηλεμανία, όπως η αβεβαιότητα και το αίσθημα υψηλής ευθύνης. Κλείνοντας, η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε στην έρευνα που έκανε ένας άλλος φοιτητής πριν από εμένα στο εργαστήριο ανάλυσης συμπεριφοράς, ο Νίκος Ομαγιόγλου, η οποία με όθησε να συνεργασία με τον κύριο Μέλλον να προσπαθήσω να προσπαθήσω να δω τα ερεθίσματα που συντελούν στην ανάπτυξη προβληματικών συμπεριφορών όπως που περιγράφουν την τηλεομανία, ας πούμε. Μπορείτε να τη δείτε την έρευνα αυτή έξω, είναι αναρτημένη σε πόστερ. Αυτά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.